κάνει πάρα πολύ ζώρικο και δεν αναφέρομαι μόνο στα μέτρα τα οποία αφορούν την τριετία 12-15, αλλά και σε αυτά τα οποία θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, μέσα στη χρονιά δηλαδή, για να εξορροπηθεί αυτή η τρύπα των 4 δις που έχει δημιουργηθεί. Και άρα η κυβέρνηση έχει ένα πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή θα πρέπει να πείσει και την κοινωνία, αλλά πρωτίστως την κοινοβουλευτική της ομάδα, ότι είναι και αναγκαία, αλλά και είναι και αποτελεσματικά. Πρέπει να πείσει πολλούς να το βάλεις. Πρέπει να πείσει πρώτα την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρώτα καρχήν πρέπει να πείσει τους υπουργούς της. Έχω καταλάβει, οι μισοί διαφωνούν με τους άλλους μισούς. Μετά πρέπει να πείσει την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου και πάλι οι μισοί διαφωνούν με τους άλλους μισούς. Μετά πρέπει να πείσει την κοινωνία, που δεν είναι καθόλου απλό. Και κυρίως βεβαίως πρέπει να πείσει τους ξένους. Αυτούς που έρχονται και μας βλέπουν κάθε 2 μήνες με το μνημόνιο, αλλά και τους άλλους που τους λέμε αγορές και οι οποίοι κρίνουν τελικά τις επιδόσεις μας σε αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρω πόσοι από όλους αυτούς που πρέπει να πιστούν θα πιστούν τελικά, αλλά εικάζω ότι ως προς αφορά τις εσωτερικές αντιδράσεις, το μείζον ζήτημα δεν θα είναι ούτε το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, ούτε το πρόγραμμα το μεσοπρόθεσμο για το οποίο κάποιος μπορεί να πει μια κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε καν το σύμφωνο για το ευρώ, το οποίο θα έρθει, όπως είπε και ο Μανώλης, το καλοκαίρι, και εν πάση περιπτώσει ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να είναι αντίθετη, οπότε και 180 να χρειαστούν, υπάρχει, θα τους βρει η κυβέρνηση για να το ψηφίσει, εκτός και αν η Νέα Δημοκρατία έχει ως το καλοκαίρι γίνει αντιευρωπαϊκή δύναμη, πράγμα το οποίο δεν πιστεύω βεβαίως. Λοιπόν, άρα το κύριο πρόβλημα για την κυβέρνηση, το εσωτερικό πρόβλημα, είναι τα μέτρα τα πρόσθετα για το 2011. Και όχι τόσο ως μέτρα, που δεν τα έχουμε δει κιόλας ακόμα, αλλά ως ομολογία. Διότι εδώ έρχεται ο άλλος ο βουλευτής και σου λέει: αδερφέ, με έχεις βάλει και ψηφίζω μέτρα και μέτρα και μέτρα και μέτρα. Και μετά άρχισα μετά από ένα μήνα και μου λέει να ψηφίσω πάλι νέα μέτρα επειδή τα προηγούμενα δεν απέδωσαν. Και μετά μου λες μετά από 2 μήνες και πάλι νέα μέτρα επειδή τα προηγούμενα απέδωσαν. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δηλαδή αυτό που ενοχλεί δεν είναι τα πρόσθετα μέτρα ως πρόσθετα μέτρα. Ενοχλούν τα πρόσθετα μέτρα ως αποτυχία των προηγουμένων. Και αναρωτιέται ο βουλευτής πού θα πάει αυτή η βαλίτσα. Και ως μια κατάσταση η οποία δεν εντάσσεται σε ένα λίγο ευρύτερο σενάριο. Δηλαδή και σε ό,τι αφορά τους Έλληνες πολίτες, Παύλο, αλλά και σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει η κυβέρνηση, και καλείται πια να το κάνει, να τους πει ένα story. Τι είναι αυτό το πράγμα που καλούνται να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι μια προέκταση του μνημονίου? Είναι ένα μνημόνιο νούμερο 2, ή είναι επιτέλους αυτό το περίφημο εθνικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση που αναζητείται εδώ και 18 μήνες, αλλά δεν ανεβρίσκεται? Στα μάτια τους πάντως είναι τσάτρα πάτραμα στο ρέματα επί των ερειπίων που αφήνει το μνημόνιο. Θυμάσαι και εσύ, όπως θυμόμαστε όλοι, ότι κοντεύει χρόνος, 10 μήνες τουλάχιστον, από τότε που πρώτο ακούσαμε ότι το μνημόνιο δεν είναι η εθνική μας στρατηγική, δεν είναι το εθνικό μας σχέδιο και ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να λέει το εθνικό μου σχέδιο είναι να εφαρμόσει το μνημόνιο. Πρέπει να έχει ένα εθνικό σχέδιο, στο οποίο το μνημόνιο με κάποιο τρόπο να εντάσσεται, αλλά κάπου να οδηγεί πέρα από τα όρια του μνημονίου. Το ακούσαμε πριν 10 μήνες. Κατά καιρούς το έχουμε ξανακούσει, απλώς δεν το έχουμε δει. Και το ερώτημα είναι αν αυτό το περίφημο μεσοπρόθεσμο σχέδιο που θα φέρει 15 Απριλίου ο Πρωθυπουργός θα είναι αυτό για το οποίο μας μιλάνε εδώ και 10 μήνες, αλλά δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Δηλαδή κάτι, story, πες το όπως θέλεις. Ένα σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, που να λέει πολύ απλά και στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι στα κάγκελα, ότι θα κάνουμε αυτό και μετά θα κάνουμε εκείνο και στο τέλος του δρόμου. Ο στόχος μας είναι 1, 2, 3, 4 πράγματα. Η χώρα μας θα είναι έτσι καλύτερη από ό,τι ήταν παλιά και ούτω καθεξής. Παύλο, και ότι όλα αυτά θα αποδώσουν. Και ότι όλα γιατί αυτά... έως τώρα μπορεί και να είναι και πιστικό αυτό έτσι. Και το άλλο, αλλά δεν αποδίδουν. Ωραία, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι στο τέλος θα έρθει ένας βασιλιάς με ένα άσπρο άλογο και δεν ξέρω εγώ τι. Το θέμα είναι αν είναι πιστικό. Ωραία, περιμένουμε να το δούμε. Εγώ λέω να περιμένουμε μέχρι τις 15 Απριλίου να δούμε αν επιτέλους θα δούμε αυτό το εθνικό σχέδιο.